Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά εύχομαι. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι δημοτικοί άρχοντες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιμβρίων στην ετήσια τελετή κοπή της Βασιλοπιτάς μας. Θα σας παρακαλούσα τώρα όλους να σκοπούμε όρθιους και να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μητροπολίτου Σίμης, Τίδου Χάρκης και Γασερόζου, κύριο Χρυσόστομο. Αμήν. Σήμερα έχουμε τη τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτριο Σλούπα, πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και επίτιμο μέλος του συλλόγου μας. Τον κύριο Δήμαρχο Νέας Μήνης, κύριο Σταύρο Τζουλάκη, την κυρία Δελιγιάννη Κλέρη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και γραφείου τύπου της Νέας Μήνης και πρόεδρο του Συλλόγου Πυρετών, τον κύριο Μαρινάκη, πρόεδρο της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γρηγόρη Μαρινάκη, τον κύριο... τον κύριο Αλέξανδρο Ιταφυλίδη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Άλφα Θεσσαλονίκη και πρόεδρο τη Ειδική Μόνιμη Επιτροπή τη Βουλή για τον Ελληνισμό τη Διασπορά, τον κύριο Μίαρη Λεωνίδα, διευθυντή του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Ελένη Σταματάκη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κρήκο Νικόλαο, διπλωμάτη. Επίτιμους Προέδρους του Συλλόγου μας, τον κύριο Μαυρόπουλο Μιχάλη, καθώς και την πρόεδρο του ΕΟΜΚΟ, την κυρία Χατζιανδρέου Πλέα, επίτιμα μέλη μας, τον κύριο Φουτελάκη Γιώργο, τον κύριο Ισάκ Αναστασιάδη, πρώην Προέδρους, εκπροσώπους την κυρία Κατομελίδη Ελένη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γυναικών Νέας Ελλάδος, και τον κύριο Κατομελίτη Γιώργο, μέλος του Πανελλήνιου Διοικητικού Συλλόγου Πανελλήνιου Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, που εκπροσωπούν και το Δήμο Ηλιουπόλεως, και πολλούς επισήμους. Τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Δημήτριο Σιούφα, πρώην πρόεδρο της Βουλής και επίτιμο μέλος, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Δεσμότατε, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία. Κάθε φορά που βρίσκομαι στις εκδηλώσεις σας, φεύγω με περισσότερη αισιοδοξία, γιατί βρίσκομαι κοντά με τους Ήμβριους και τις Ήμβριες, όχι μόνο με τους έχοντες κάποια ηλικία, αλλά κυρίως με τα νέα παιδιά. Γι' αυτό με γεμίζει αισιοδοξία, μαθαίνοντας ότι τα σχολεία στην Ήμβρο κάθε χρόνο έχουν και μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Και πληροφορήθηκα ότι φέτος είναι 38 τα παιδιά των Ιμβρίων που είναι στα σχολεία της Ήμβρου. Και θέλω σήμερα εδώ να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές από την Έλσα την Παπαδημητρίου, τον Κύπριο Ευρωβουλευτή Πουργουρίδη, που ήταν οι δύο βασικοί συντελεστές, όχι μόνο για να πείσουν εμένα
για να αγαπήσω την Ήμβρο, αλλά και τους Ήμβριους και τη Ήμβρου και τη Στενέδου, που τους έχω μέσα στην καρδιά μου από τη θητεία μου ως Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα όσα έκανα για την ομογένεια και ειδικά για τους κατοίκους αυτών των δυο νησιών, αλλά για να αγαπήσω πιο πολύ την Ήμβρο. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι είμαι πάντοτε κοντά σας. Με τον Πάριτον Ασανάκη είχαμε συστηματική συνεργασία για τα προγράμματα μετακατάστασης Ήμβρου από το Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά και έδειξε και συνεχίζει να δείχνει αγάπη και έγνοια για τον ελληνισμό στη γείτονα χώρα. Τις ευχές μου, την αγάπη μου σε εσάς και τις οικογένειές σας, με υγεία και με αισιοδοξία, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα και στη δύσκολη, στα δύσκολα χρόνια που περνάμε. Και είμαι βέβαιος γι' αυτό και θέλω την κατανόησή σας, γιατί πρέπει να φύγω για λόγους υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Λαφιατή Νίκο, πρώην πρόεδρο του Συλλόγου μας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας Συνοδείου, τον κύριο Κόλμα Νικόλαο, πρόεδρο Ζωγραφητών, τον πατέρα Δήμο Ιερέα της Αγίας Παρασκευής που εκπροσωπεί και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και διάφορους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Νέας Μύρνης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον βήμα του κύριου πρόεδρου του Συλλόγου, κ. Στέλιο Πούλαθο. Πανουσιολογιότατε, αξιότιμε κύριε πρόεδρε της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού, αξιότιμε κύριε δήμαρχε της Νέας Μύρνης, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιμβρίων, σας καλωσορίζω στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση του νέου έτους. Αφού ευχαριστήσω τον Β' Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γιώργο Παπαθεοδόρου για την οπτικοακουστική ανασκόπηση που θα ακολουθήσει, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα γεγονότα αυτά και τη σημασία τους για το Σύλλογο και την Ήμβρο. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Ήμβρο χτύπησε στις 19 Σεπτεμβρίου. Η αυξητική πορεία συνεχίστηκε και φέτος με 7 νέες εγγραφές που υπερκάλυψαν την αποχώρηση των πρώτων αποφύτων του Λυκείου. Έτσι, η σχολική χρονιά ξεκίνησε με συνολικά 38 μαθητές, έναντι 30 που είχαν εγγραφεί πέρυσι, και 14 την πρώτη χρονιά λειτουργίας όλων των σχολικών βαθμίδων. Συγκεκριμένα, το νηπιαγωγείο φιλοξενεί φέτος 3 παιδιά, το δημοτικό 9 και το γυμνάσιο Ηλίκιο 26. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι η πρώτη απόφοιτη του ελληνικού λυκείου Ήμβρου, Δημήτρης Κοτσιμπός, Δέσποινα Γαϊτανίδου και Απόστολος Γαρδέλης, εισήχθησαν στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της επιλογής τους. Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, συγχαίροντας τους ίδιους καθώς και τους δασκάλους τους για την προσπάθεια που έφερε την καθολική αυτή επιτυχία. Μια ακόμη πρωτοβουλία που οφείλεται στον απελπώντα πρόεδρο του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Ήμβρου και επίτιμου μέλους μας Λάκη Βίκα, και συνιστά ιδιαίτερα ενθαρρυντικό παράγοντα, είναι η χορηγία προς τα σχολεία της τουρκικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Turkcell, η οποία είχε διαθέσει το 2016 το ποσό των 400.000 λιρών για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής των σχολείων. Στις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα Αγριδίων παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και πλήθος επίσημων προσκεκλημένων από την Ήμβρο, την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα, τα εγγένεια των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Γυμνασίου και Λυκείου της Ήμβρου. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν για το σχολείο ανοιχτός αθλητικός χώρος, αμφιθέατρο, αίθουσα τεχνολογίας και βοτανικός κήπος, ενώ είχε μεγάλη απήχηση στην τουρκική κοινή γνώμη η ταινία μικρού μήκους που ετοίμασε ο χορηγός για την ημέρα των εγγενείων και προβλήθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία είχα την ευκαιρία να δείτε, θα έχετε μάλλον την ευκαιρία να δείτε στην ανασκόπηση του Γιώργου Παπαθεοδόρου. Όλα αυτά τα δεδομένα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον, χωρίς ωστόσο να σταματάμε να αναζητούμε τρόπους εξέβρεσης των εργαλείων εκείνων που θα εξασφαλίσουν την παροχή της απαραίτητης τεκμηρίωσης και συνδρομής για τους παλινοστούντες, ώστε η εγκατάσταση κάθε οικογένεια στο νησί
να είναι βιώσιμη σε μακρόχρονη βάση. Προς την ίδια κατεύθυνση εξάλλου κινούνται προσπάθειες για την παραγωγική αξιοποίηση όσης γης μας έχει απομείνει μέσα από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και συνέργειες, έτσι ώστε να υπάρξουν και οικονομικά κίνητρα για την ανάσχεση του ξεπουλήματος της γης των προγόνων μας, που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κερδίσει κανείς από τη γη πέρα από την εκποίησή της. Και για να θυμηθούμε την πρόσφατη έκκληση του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, θα πρέπει να γίνει κοινή μας συνείδηση ότι η πατρίδα δεν πουλιέται. Τη χρονιά που πέρασε εξάλλου, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε τις προσπάθειες του αδελφού σωματείου ΟΤΕΝΗΣ και του Προέδρου του Χρήστου Κάλφα, με τη συνεργασία και του κοινού των Τενεδίων από τη Νέα Τένεδο για την αναζωογόνηση του ελληνικού στοιχείου στην Τένεδο. Ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα εναγκαλισμού της προσπάθειας αυτής υπήρξε η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη μετά από αρκετά χρόνια στην Τένεδο κατά τον εορτασμό της Πολιούχου του νησιού Αγίας Παρασκευής τον περασμένο Ιούλιο, που έδωσε την αφορμή να επισκεφθεί το νησί για πρώτη φορά Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αλλά και άλλοι πολιτιακοί παράγοντες. Οι Ιμβροί έδωσαν προτερό παρόν με την παρουσία αντιπροσωπείας του Συλλόγου στην επίσκεψη, αλλά και με τη μετάβαση 100 συμπατριωτών μας που ταξίδεψαν από την Ήμβρο για να παραβρεθούν σε εορταστικές εκδηλώσεις. Ο Σύλλογός μας έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στην ίδρυση του Τένιτος, θεωρώντας καθοριστική για την ευόδοση των δικών του αγώνων την ύπαρξη και ενεργό παρουσία των Απανταχού Τενεδίων. Και έχει κάθε λόγο και καλώς εννοούμενο συμφέρον να πλαισιώσει και να στηρίξει κάθε θετική πρωτοβουλία που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις παλινώσεις Τενεδίων στην τόσο όμορφη και πρικισμένη ιδιαίτερη πατρίδα τους. Ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική για το Σύλλογο, αλλά κυρίως για τους Ήμβριους νέους, υπήρξε η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην ετήσια εκδήλωση της Νεολαίας Ιμβρίων που διοργάνωσε η Επιτροπή Νεολαίας του Συλλόγου μας. Παναγιώτατος επισκέφθηκε στις 31 Οκτωβρίου τον Σύλλογο ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, την οποία η Επιτροπή φιλοδοξεί να καθιερώσει ως τακτικά επαναλαμβανόμενο αντάμωμα των νέων της Ήμβρου, με στόχο, πέρα από ακόμη μια ευκαιρία αλληλογνωριμίας, να αναδεικνύονται παραδείγματα και προσωπικές εμπειρίες νέων με κοινό σημείο αναφορά στην Ήμβρο, να ανταλλάσσονται δημόσια απόψεις, προτάσεις και ιδέες τόσο αναφορικά με τον Σύλλογο και την Ήμβρο, όσο και γενικότερα για τα θέματα που τους απασχολούν σήμερα. Οι περίπου 200 Ήμβροι νέοι που παρακολούθησαν την εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον Παναγιώτατο να τους μιλάει επί σχεδόν μία ώρα τόσο για το πικρό παρελθόν της Ήμβρου, όσο και για το ελπιδοφόρο παρόν και μέλλον της, αλλά και να τους συμβουλεύει πατρικά υπογραμμίζοντας το ρόλο που καλείται σήμερα να παίξει η Ιμβριακή νεολαία, η οποία κρατά στα χέρια της την τύχη της Ήμβρου και των Ιμβρίων. Μία εξίσου σημαντική στιγμή για το Σύλλογο και ολόκληρη την Ήμβρο ήταν η χειροθεσία του νυν Α' Αντιπροέδρου και τη σειρά ετών Προέδρου του Συλλόγου μας, Πάρη Ασανάκη, σε άρχοντα δικαιοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Στο πρόσωπό του, όπως τόσο ο Παναγιώτατος, όσο και ο ίδιος ο τιμόμενος τόνισαν, τιμήθηκαν όλοι εκείνοι που με την αφοσίωση, την αγάπη τους κόσμους και το όραμά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην υπόθεση της Ήμβρου. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται το έργο που προσέφεραν τόσοι Ήμβροι αλλά και φίλοι της Ήμβρου, ο καθένας από τους οποίους έβαλε το δικό του λιθαράκι την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα. Τέλος, ιδιαίτερη τιμή για εμάς και συνάμα ένδειξη της αναγνώρισης που την χάνουν από την τοπική κοινωνία της Νέας Μύρνης οι προσπάθειες για το έργο μας και την άσκηση των δικαιωμάτων μας σε πολλαπλά επίπεδα, αποτέλεσε η βράβευση του Συλλόγου μας από το Σύλλογο Νέας Μύρνης Ποιότητα Ζωής για τη συμβολή του στην αναζωογόνηση των ελληνικών χωριών της Ήμβρου και την επανέναρξη λειτουργίας των ελληνικών σχολείων ύστερα από μισό αιώνα. Επίσης, ο Σύλλογός μας βραβεύτηκε από το Δήμο Νέας Μύρνης ως τρίτη πολιτιστέστερη συμμετοχή στον τρίτο αγώνα ιστορικής μνήμης Νέας Μύρνης στην κατηγορία αθλητικών σωματείων και συλλόγων. Συνειδητοποιούμε για ακόμη μια φορά ότι το Ιμβριακό αποτελεί πλέον υπόθεση γνωστή στο ευρύτερο κοινό και με απήχηση στην κοινή γνώμη και ο Σύλλογός μας καθιερώνεται ως φορέας αναγνωρισμένου κύρους. Ωστόσο, για την αποτελεσματική και επιτυχημένη του συνέχεια, ο Σύλλογος έχει ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό. Ο καθένας μας μπορεί να προσφέρει από διάφορες θέσεις. Νέα άτομα χρειάζονται για να στελεχώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και για να πλαισιώσουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε διάφορους τομείς. Προβολή και ανάδειξη του Ιμβριακού, έρευνα, τεκμηρίωση, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο, τμήματα δραστηριοτήτων, διοργάνωση εκδηλώσεων. Γι' αυτόν τον σκοπό σας παρακαλώ να σταθείτε στο πλάι του Συλλόγου και να συνδράμετε το έργο του με όποιον τρόπο μπορείτε. Η συμβολή καθενός μας είναι πολύτιμη.
Πολύτιμη εξάλλου υπήρξε η στήριξη του έργου μας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τους οποίους οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι εξακολουθούν να μας στηρίζουν σε μια δύσκολη εποχή για εθελοντικές πρωτοβουλίες και να τους ζητήσουμε να συνεχίσουν τη στήριξη αυτή και με το νέο έτος. Το Δήμο μας, το Δήμο της Νέας Σμύρνης, καθώς και, το Δήμο Ηλιούπολης, για τον οποίο ευελπιστούμε ότι φέτος θα ξεπεραστούν τα τεχνικά εμπόδια και θα καταστεί δυνατή μεγαλύτερη ενίσχυση των σχολείων της Σύμβουλ. Τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, που με συνέχεια και συνέπεια στηρίζει το έργο μας όλα αυτά τα χρόνια. Τη Βουλή των Ελλήνων, που ενίσχυσε το σύλλογό μας χάρη στην πρωτοβουλία του επικεφαλής της Υποεπιτροπής για την Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο, κ. Πάνου Σκουρουλιάκου, και του Προέδρου της Βουλής, κ. Νίκου Βούτση. Την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που συνέβαλε τα μέγιστα στην κάλυψη μεγάλου μέρους του προϋπολογισμού των σχολείων. Αλλά και τον εφοπλιστή κ. Θανάση Μαρτίνο, ο οποίος μας έκανε την τιμή να εγγραφεί μέλος του συλλόγου μας ως φίλος Σύμβρου, χάρη στη χορηγία του οποίου κατέστη δυνατή η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου φυσικής στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ήμβρου, που θα το ζήλευαν και τα πιο προηγμένα σχολεία της Τουρκίας, αλλά και της Ελλάδας. Εξίσου όμως σημαντική είναι η οικονομική στήριξη του συλλόγου από καθέναν από εμάς, προκειμένου να είναι σε θέση να εξακολουθήσει το πανθομολογούμενο αξιόλογο και πολυεπίπεδο έργο. Στοιχειώδης υποχρέωση όλων είναι να είμαστε συνεπείς στην καταβολή της εισφοράς του μέλους του ποσού των 20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1,6 ευρώ το μήνα και του ίδιου ποσού για τη συνδρομή του περιοδικού. Την ίδια ακριβώς ελάχιστη συνεισφορά για τους ίδιους, αλλά πολύ σημαντική για εμάς, μπορούν να προσφέρουν και μη Ήμβροι ως φίλοι της Ήμβρου, τους οποίους ως φορέας αλλά και ως μεμονωμένα άτομα οφείλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να φέρουμε κοντά μας. Εύχομαι μια καλή και ευτυχισμένη χρονιά για εσάς και τις οικογένειές σας. Μια χρονιά δημιουργίας και επιτυχιών για το Σύλλογο και μια χρονιά θετικών εξελίξεων και αισιόδοξων μηνυμάτων για την Ήμβρο. Καλημέρα και από μένα. Να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία για όλους μας και ένα καλύτερο μέλλον για την Ήμβρο. Υπάρχει βέβαια, θα δείτε πάνω αριστερά, προσπαθούμε να συνδεθούμε και με την Ήμβρο. Ουσιαστικά τα σχολεία, ο αντίστοιχος σύλλογος αυτή τη στιγμή έχει την αντίστοιχη κοπή πίτας. Απλά ήδη έχουν καθυστερήσει για κάποιους λόγους. Κάποια στιγμή θα συνδεθούμε, οπότε θα έχουμε μια διακοπή για λίγο και θα συνδεθούμε να μας πούνε από εκεί τα κάλατε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την ανασκόπηση. Μας τα εξήγησε ο πρόεδρος, μας τα είπε. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα προσπαθήσουμε αυτά που μας είπε να το οπτικοποιήσουμε και να δείτε τις δράσεις που τρέξαμε το 2017 στο Σύλλογο και όπου συμμετείχαμε. Ακολούθως θα δούμε το κομμάτι που έχει να κάνει με τα σχολεία, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν εγκατασταθεί, αλλά και τα εργαστήρια ρομποτικής που έχουν υπήρξε πέρα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, έκανε δωρεά και εργαστήρια ρομποτικής. Και αντίστοιχα, ο κύριος Μαρτίνος έχει κάνει δωρεά εργαστήρια φυσικής, χημίας και όλα αυτά τα οποία δεν τα έχουμε ακόμη. Ελπίζουμε του χρόνου θα τα δείτε και αυτά. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με την ανασκόπηση. Thank you.
Θα σε πάρω, δεν σ' αφήνω.
είναι από τα σχολεία, όπως σας είπα, όχι, άκουσα το, από τα σχολεία, που είναι ένα βιντεάκι της Turkcell ουσιαστικά, που έχει να κάνει με τα σχολεία της Σύμβουλου και τι προσπάθησε να κάνει. Sesleri yerine, keçi sesleri yerine, çocuk sesleri. One of my teachers telling me that they would, Tupsel would make a new lab. So I was very happy because our old lab wasn't that good. And they said that we were going to have some lessons as well. And I think this it benefits the school and its future. So we can have tournaments. We can have more activities outside. Basketbol sahası gerçekten çok güzel. İşler o kadar emek verdi, biz zor da oynayacağız. I think that they will make our lives easier. First of all, when we have to hear there are a lot of events happening and the amphitheater is good because we can be somewhere and organize the whole events. And the basketball area will encourage us to play different sports and basketball, and the garden will make us feel happier. Ben 2 yıl önce geldim adaya, direkt bu okulda başladım. Okulda gece şeylerden daha çok şeyler yaptılar, yani basketbol işler yaptılar, teknoloji da şey yaptılar. Orası benim en fazla gitmek isteyeceğim oda olacak. Oradan hiç çıkmayabilirim. Oradaki beni en fazla ilgilendiren şey 3D yazıcı. Onu çok merak ettim. Zaten içeride de onun için bir proje yapıyorduk. I want to be a programmer, and I think this will also help me to get better with the subject. Ve köyümüzün istikbali olduğunu, istikbali güzel bir
yola girdiğini, bunun sevinci içinde hissediyoruz. Είπαμε είναι πολλά, αλλά μπορούν να γίνουν περισσότερα. Θα σας δείξω και ένα βιντεάκι από τα Εγγένεια, γιατί αυτό είναι στην ουσία το βιντεάκι που ήταν πριν την εκδήλωση. Τα Εγγένεια και ταυτόχρονα υπάρχουν και τα Θυρανίξια, που είναι κάποιο μοναστήρι ήταν των ταξιαρχών που είναι στο Γλυκί, που έγινε το Μάιο ταυτόχρονα. Οπότε θα τα δούμε πολύ σύντομα κι αυτά.
μέρα δεν ήσασταν οι περισσότεροι, αλλά εμείς τα είπε ο Στέλιος, θα τα ξαναπώ κι εγώ, τα λέμε και τα ξαναλέμε βέβαια. Βλέπετε, κάνουμε αρκετές δράσεις. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις, προσπαθούμε όσο καλύτερο μπορούμε. Αυτό βέβαια, θέλουμε και από εσάς κάποια πράγματα όμως. Οι περισσότεροι από εσάς βέβαια βοηθάτε, και ειδικά τι να πω για την Επιτροπή Κυριών και όχι μόνο, όσο πολύ μας βοηθάνε και μας στηρίζουν. Αυτό που θέλουμε από εσάς όμως είναι να παρακινείτε. Να παρακινείτε πρώτα απ' όλα τους νέους. Να έρχονται να συμμετέχουν. Είχαμε κάνει κάτι το 11, το ξανακάνουμε τώρα. Θα γίνουν αρκετές δράσεις με τα παιδιά. Ο Παναγιώτο τους έχει καλέσει. Θα πάνε ίσως 28 Οκτωβρίου στην πόλη, τους έχει καλέσει, είναι φιλοξενούμενοι του, όσα περισσότερα παιδιά μπορούν να πάνε. Από εσάς παρακινήστε τους φίλους σας, τους συγγενείς σας, να έρχονται, να τα στηρίξετε, έτσι, μπορείτε να στηρίξετε με πολλούς τρόπους, είπε και ο Στέλιος, τουλάχιστον κατελάχιστο συνδρομή του μέλους, έρχονται συμπατριώτες μας, ζητάνε πράγματα και δεν έχουν ούτε καν τη συνδρομή τους. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα οφείλουμε να το έχουμε. Και βέβαια συμμετέχετε. Και όταν λέμε συμμετέχετε, το διοικητικό είναι ανοιχτό. Οποιοδήποτε μπορείτε να έρχεται, ρωτάει τη γραμματεία, μπορεί να έρθει μαζί μας. Αν έχετε ιδέες, ελάτε. Αν είναι στα πλαίσια του καταστατικού και μπορούμε, γιατί όχι να τα υλοποιήσουμε. Οπότε στηρίξτε μας. Τελειώνοντας λοιπόν, επειδή εκείνη τη μέρα προφανώς 200 παιδιά εδώ δεν χωρούσανε, δεν μπορούσαν να είστε όλοι. Μακάρι να είχαμε μεγαλύτερο χώρο, δεν μπορούμε. Έχουμε βγάλει κάποια επιλεγμένα σημεία από την ομιλία του Παναγιώτατου που όλους μας αγγίζουν για να τα δείτε και εδώ να κλείσουμε και την ανασκόπηση και να προχωρήσουμε στην κοπή της πίτας. Η Ήπρος υπάρχει όπου υπάρχουν και ζουν οι άνθρωποι της και όσων εκείνοι κρατούν ζωντανή στη φύλη τους την ύπαρξή της. Με πολύ απλότητα και λυρικότητα περιγράφει ο λαϊκός ποιητής αυτήν την πραγματικότητα στο εξής δύστιχο. Οι χάρτες δεν τα δείχνουνε, Ήμβρο, τα όρια σου, όπου είναι ένας Ήμβριος είναι τα σύνορα σου. Τελικά το να είσαι Ήμβριος είναι τρόπος ζωής, ο οποίος εκφράζει ακριβώς αυτό το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ημβριακότητα, ένας καινούριος όρος, και ημβριακή συνείδηση. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως ημβριακή συνείδηση το κράμα των ιστορικών βιωμάτων, μνήμης και αισθημάτων πάνω στα οποία χτίζεται η συλλογική ταυτότητα των Ημβρίων, που περιλαμβάνει τα ορατά στοιχεία, τα ήθη, τα έθιμα, τη μουσική, το γλωσσικό ιδίωμα, που διαφοροποιούν τον Ήμβριο από τους υπολείπους Έλληνες. Η ημβριακότης προκύπτει από τη συνένωση της συνειδήσεως με την προσωπική ταυτότητα, είναι δηλαδή ό,τι προσδίδει την ξεχωριστή ιδιοπροσωπία και το διαφορετικό άρωμα στους ανθρώπους της Ήμβρου, αυτό για το οποίο οι ίδιοι σεβήνονται και προσπαθούν να το διαφυλάξουν ως χώριν οφθαλμού. Έτσι, ο τόπος μας, ο μικρός ο Μέγας, όπως λέει και ο ποιητής, έχει τους ανθρώπους του που δεν τον εγκαταλείπουν και που δεν πάβουν να είναι Ήμβροι παντού. Και αυτοί και τα παιδιά τους. Η Ήμβρος είναι η υπερηφάνειά τους και η τιμή τους. Και όσο ο τρόπος αυτός μένει ζωντανός, όσο η μνήμη δεν ξεθοριάζει, όσο η εορτή της Παναγίας μας εορτάζεται και όσο η νοσταλγία για τον τόπο καίει την καρδιά, η Ήμβρος θα παραμείνει ζωντανή και η ελπίδα ποτέ δεν θα σβήσει. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές, άλλωστε, ότι πατρίδα σαν την Ήμβρο δεν θα την πούμε πουθενά. Και ευχαριστώ που το επαναλάβατε αυτό και απόψε. Ζεστή αγκαλιά σαν τη δική της δεν θα βρούμε να αναπαυθούμε. Ο λαϊκός πολιτισμός και η ανεπιτίδευτη ευλάβεια του επιπέδου μας δεν συναντώνται σε άλλο τόπο. Γι' αυτό, για τον Ήμβριο,
η έννοια της πατρίδας έχει μία βαθύτερη και ουσιαστικότερη σημασία. Δεν είναι μόνο ο τόπος που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Δεν είναι μόνο ο τόπος της καταγωγής μας. Η Ήμβρος είναι φως που φωτίζει την πορεία μας, αυτών που ζουν εκεί και περισσότερο όλων ημών που ζούμε μακριά της, αλλά αναπνέουμε με τον νόστο στην καρδιά και την ανάμνηση στη σκέψη. Ένας όλα αυτά, τις ομορφιές του τόπου, τα σπίτια μας, τα όμορφα χωριά μας, τους κήπους μας, τα βουνά μας, τις παραλίες μας, τις βρύσες μας, τα δάμια μας, τα λουλούδια μας με τις ξεχωριστές μυρωδιές τους και τόσα άλλα, τα χαιρόμασταν εν ειρήνη και ησυχία ώσπου ήρθαν τα πέτρινα χρόνια των διωγμών μετά το 64 και η ζωή των Ρωμιών στα χωριά έγινε αφόρητη και αναγκάστηκαν να πάρουν τον δρόμο της φυγής αφήνοντας πίσω τον τόπο που αγάπησαν και αγαπούν πάντοτε. Έφυγαν οι Ήμβροι που με τα χέρια τους εδώ και χιλιάδες χρόνια πάλεψαν με τη γη και τη θάλασσα και ημέρεψαν τον τόπο με την καλεσθησία, το φιλότιμο, την ευρηματικότητά τους, την υπομονή τους, αφήνοντας καμπού το αποτύπωμά τους και άδειασαν τα καρτερίνια και οι πλατείες όπου παίζαμε και τρέχαμε, εκεί όπου γινόντουσαν οι γάμοι και τα μεγάλα βλέμματα και έμειναν τα σπίτια μας να γίνονται βορρά του ανελαίου χρόνου, να γκρεμίζονται σιγά σιγά και να τα καταπίνει η γη, λες και θέλει να κρύψει μέσα της τις σιωπηλές κραυγές και τον πόνο νεκρών και ζωντανών. Και έμειναν οι εκκλησίες μας σχεδόν άδειες, με ελάχιστους πιστούς ηλικιωμένους ως επί των Χριστών. Τα κινητήρια με σβησμένα τα καντήλια των προσφυλών μας νεκρών και οι εικόνες των Αγίων μας αλιβάνιστες πια να κοιτάζουν λες από πιο βαθιά, από εκεί που είναι η πηγή του μέσα φωτός, του εντός μας φωτός, αυτού που κάνει τον άνθρωπο φωτεινό και εξαγιάζει τη ζωή του. Και ρήμαξαν τα ντάμια μας και μαζί τους όλοι εκείνοι οι αγνοί, οι απέριτη ζωή που έθριβαν στα σπλάχνα τους, που είναι τα γναρίτσια, που είναι τα λιμπρόγια, που είναι η σγούρα ημών των Άγιων Θοδωρητών. Πέρασαν όμως τα χρόνια, μεγαλώσαμε, ξενιτευθήκαμε και φεύγοντας τραγουδήσαμε τρυφά μέσα μας πάντοτε ψυχές καθαρές και αρυπώτης χείλεση που λέμε στην Εκκλησία, το μισεύω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα, αχ, πατρίδα μου. Κάθε φορά που το λέω, αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Αγαπητά μου, συγχωρήσατε τη συγκίνηση και τον έντονο συναισθηματισμό. Αλλά όσο ζω και αναπνέω, όπως έλεγε και ο συνονόματός μου ο Βαρθολομαίος, δεν θα σταματήσω, έλεγε, δεν θα ξεχάσω κτλ. Εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να μιλώ για τα όσα ζήσαμε οι Ήμβροι, για τα παθήματα, τον διωγμό, τις αδικίες, του ξεριζωμό από τα χώματά μας, την καταδίκη και την αναγκαστική προσφυγιά. Αυτά τα μάτια ώσπου να κλείσουν θα βλέπουν μπροστά τους τα όσα έγιναν και το στόμα αυτό θα μιλά για το άδικο της συνδριακής ρωμιοσύνης και θα ζητεί την επιστροφή όλων των Ιμβρίων και ημών των απογόνων τους στον φυσικό του στόχο, στη γη των πατέρων τους, εκεί όπου είδαμε το φως, όπου μεγαλώσαμε και προκόψαμε. Εκεί όπου παίξαμε και τραγουδήσαμε στην πατρίδα που μας εχάρισε μοναδικά και ανεπανάληπτα βιώματα. Μπορεί να πείτε ο Πατριάρχης είναι ονειροπόλος,
αυτά που λέγουν είναι ουτοπίες, είναι αυταπάτες, έστω, αλλά και αυτά ομορφαίνουν τη ζωή μας. Για μας η Ήμβρος είναι η γη της Ευαγγελίας. Αλλά, αγαπημένοι μας νέοι που ήρθαμε για σας απόψε εδώ, εμείς οι Ήμβροι δεν διακατεχόμεθα από ηττοπάθεια και μυρολατρία. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ηρωνιοσύνη έχει μέλλον στην Ήμβρο. Η μνήμη και ζει η Ήμβρος. Ζει η Ήμβρος και χαίρεται η ψυχή. Χαίρεται η ψυχή και υψώνεται το πνεύμα. Υψώνεται το πνεύμα και ξεκινά ο αγώνας με όλους τους τρόπους που διαθέτει για την Ήμβρο, την αγαπημένη μου πατρίδα από κάθε Ήμβρο. Ήδη μια βαθιά πληγωμένη και γονατισμένη Ήμβρος ορθοπόδηθου και επανίδρυσε τα σχολεία της. Μεγάλη συγκίνηση αισθανθήκαμε όταν μετά από μισό αιώνα σιωπής και απουσίας της ελληνικής γλώσσης, της ελληνικής παιδείας, άνοιξαν οι πόρτες των σχολείων μας και ξαναγούστηκε η ελληνική βαριά στις αίθουσες και τα παιδικά χαμόγελα και οι φωνές πλημμύρισαν τον προάβριο χώρο των άλλοτε ερυπωμένων σχολείων μας. Σήμερα λειτουργεί το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο στους Αγίους Θεοδόρους και το γυμνάσιο και το λύκειο στα Αγρίδια. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία του νησιού μας τα Ρωμιόπουλα αποκτούν πλήρη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον τόπο τους. Κατά τα πρόσφατα εγκαίνια μάλιστα των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Ευρύδια δεν υπήρξαν μάτια τα οποία δεν εντάκτησαν και καρδιές που δεν εσκύρθησαν από χαρά και ικανοποίηση, από συγκίνηση και ενθουσιασμό. Μικρό πράγμα είναι από το τίποτα που μας είχε απομείνει μετά το 64 να έχουμε σήμερα τόσες ευλογίες του Θεού. Όλα αυτά έγιναν χάρη στις προσπάθειες ορισμένων ανθρώπων που πίστεψαν στο μέλλον της Ήμβρου. Όταν κάποιοι άλλοι δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικοί, μάλλον ήσαν αποθαρρυντικοί. Πρόκειται για μια επιτυχία αυτών που δεν νικήθηκαν από την οχέλεια των εποχών και την αδράνεια και την μυρολατρεία στην οποία μας οδηγεί η προσωπική μας ασφάλεια και καλοπέραση. Όλοι μαζί, πρώτος ο Πατριάρχης κατόπιν ο Μητροπολίτης του νησιού μας, η μόνιμη κάτοικη του, η ομογενής μας σε όλα τα μέρη του κόσμου, τα ημβριακά σωματεία μεταξύ των οποίων και ο δυναμικός σύλλογος των Αθηνών εδώ, μπορούμε να κάνουμε πολλά όλοι μαζί. Ακόμη πιο πολλά, μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αρκεί να έχουμε θέληση και όραμα, πίστη στο Θεό, ομόνοια και ομοψυχία και έμπρακτη αγάπη για την πατρίδα μας, την Ήμβρο, που είναι πληγωμένη και μας χρειάζεται. Της τα οφείλουμε όλα αυτά, τα πιο πολλά που μπορούμε να κάνουμε όλοι. Ήμβριακού Συλλόγου των Αθηνών, τις οποίες είχα την τιμή να εγκαινιάσω το 1999, αλλά εσωτερικώς μπορούμε όλοι μας, διότι θα επιθυμούσαμε να βλέπουμε και να ζούμε όλη αυτή την ζωντάνια, τα χαμόγελα, τον νεανικό δυναμισμό και την νεανική τόλμη στην Ήμβρο μας, όπως κάποτε. Κάθε φορά που επισκεπτόμεθα με λαχτάρα την Ήμβρο, έρχεται το νημπιώτικο αεράκι να μας προεπαντήσει στο κατάστρωμα του πλοίου, το οποίο όμως φέρνει μαζί του ένα ολόκληρο κόσμο ανάμεικτων συναισθημάτων. Και όσο το νησί μας ξεπροβάλλει σιγά σιγά στον ορίζοντα, όσο πλησιάζει το καράβι στον Άγιο Κήρυκο, τόσο οι μνήμες από το βαρύ παρελθόν χορεύουν και παλεύουν μέσα μας με τις χαρές του σήμερα και τις προσπάθειες των Ιμβρίων όπου γης να αναγεννήσουν τον τόπο μας.
δουλεύω τώρα να έρθεστε και να ξαναέρθεστε συχνά στην Ήμβρο. Σας είναι δύσκολο προς το παρόν, αν δεν μπορείτε να έρχεστε τόσο συχνά στον τόπο της καταγωγής σας, να μετώνω και κατεβαίνω, κάνω εκπτώσεις. τότε να είστε ενωμένοι εδώ που είστε, στην Αθήνα. Ο σύλλογός μας εδώ είναι ο πολυπληθέστερος σε σύγκριση με όλους τους άλλους συλλόγους του κόσμου και έχει έντονη δραστηριότητα σε πολλούς τομείς. Να μετέχετε στις δραστηριότητες του συλλόγου, να είστε υποψήφοι κάθε φορά που γίνονται εκλογές, είτε για το Δέλτα Σίγμα του συλλόγου είτε για το τμήμα νεολαίας, να μην αποφεύγετε τον κόπο που απαιτεί μια τέτοια υποψηφιότητα και μια τέτοια συμμετοχή και να ανταποκρίνεστε στα καλέσματα του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Να είστε ενωμένοι, διότι ενδιενώσει η δύναμη και η ισχύ. Μόνο δια της ενότητος θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε και ακούγοντας απλά, όχι στη γλώσσα που συνηθίζει να ομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην καθαρέλουσα με ψηλή και με δασία και με υπογεγραμμένη, γιατί έτσι το αισθάνθηκα και έτσι βγήκαν τα λόγια μου μέσα από την ψυχή μου ανεπιτίδευτα και αληθινά, όπως ήταν η ζωή μας τότε στην Ήμβρο. Σαν να γίνεται πράγματι στα σπλάχνα μου χαλασμός κατά τον Παλαιορίτη, όταν αναφέρομαι στην πατρίδα μας στην Ήμβρο. Θέλω να σας παρακαλέσω και πάλι, στην εκκλησιαστική γλώσσα λέμε και πάλι και πολλάκις, να μην ξεχνάτε την Ήμβρο. Εμείς οι μεγαλύτεροι φεύγουμε. Είναι η νόμη της φύσεως. Σας την παραδίδουμε και σας την εμπιστευόμαστε με όλη μας την ψυχή. Θα ακούσατε ότι τον περασμένο Αύγουστο χειροθέτησα σε άρχοντας οικιαδίους του Πατριαρχείου μας, τον κύριο Σανάκη, μέχρι πρότινος πρόεδρο του Συλλόγου μας, που έκανε πολλά για την Ήμβρο και ιδιαίτερος σαν δόκιμος νομικός που είναι, έκανε πολλά για την διεθνοποίηση της υποθέσεως της Ήμβρου και τον έκανα επαξίως άρχοντα δίκαιο φύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Και ο έτερος άρχον, ο Στιάριος αυτή τη φορά, είναι ο κύριος Σταματίνης, πρόεδρος της Κυπριακής Ενώσεως Μακεδονίας Θράκης. Στο πρόσωπό τους τίμησα βεβαίως τους ίδιους, διότι είναι δραστήριοι, αγαπούν πάρα πολύ την Ήμβρο και την αγαπούν έμπρακτα και τους άξιζε αυτό το πατριαρχικό οφήκιο. Αλλά στο πρόσωπό τους συγχρόνως ήθελα να τιμήσω τα δύο σωματεία μας των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και όλους εκείνους οι οποίοι υπό την σκιά, υπό τη σκέπη μάλλον, υπό τη σκέπη, υπό την ομπρέλα των σωματείων μας εργάζονται για την κοινή υπόθεση που λέγεται Ήμβρος. Έτσι λοιπόν, επεβραβεύτησαν ηθικώς τα πρόσωπά τους αλλά και τα σωματεία μας, εις τα οποία και πάλι σας καλώ τους εκ Θεσσαλονίκης για την Υπριακή Ένωση και τους εντεύθεν για το σύλλογό μας να είστε πιστοί, αφοσιωμένοι, να συμμετέχετε στη ζωή και στις δραστηριότητες. Και είχα τη χαρά να την ζήσω, να ζήσω τον νεανικό παλμό σας και τον ενθουσιασμό σας για τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε όλοι μαζί, πρώτα ο Θεός, για την Ήμβρο μας που την αγαπούμε περιπαθώς. Ο Βαρθολομαίος Κουκλουμοσιανός, που έχω το όνομά του, έγραφε και υπέγραφε Βαρθολομαίος Κουκλουμοσιανός ο Ήμβρης. Εγώ θέλω να μείνω στην ιστορία ως Βαρθολομαίος Κωνσταντινούπολεως ο Ιγκριολάτρης. Με αυτό
ολοκληρώθηκε ο απολογισμός της χρονιάς που πέρασε και θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο της Νέας Μήνης, κ. Σταύρο Τσουλάκη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και να ευχηθώ ο καινούργιος όρος να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο για το έργο που παράγει στην Ήβρο. Δεν είναι έργο, είναι θαύμα. Γιατί πραγματικά αυτά που μεταφέρονται και αυτά που βλέπεις όταν πας εκεί θα καταλάβεις ότι πραγματικά πρόκειται για ένα θαύμα. Είχα την ευκαιρία την τελευταία φορά πριν 2 χρόνια να επισκεφτώ την Ήβρο και διαπίστωσα πραγματικά ότι αυτό που παράγει εκεί ο Σύλλογος είναι ένα θαύμα. Στη συνάντηση που είχαμε με τον Πατριάρχη την τελευταία φορά που ήθελε να μιλήσει εδώ με την νεολαία των Ιβρίων, φεύγοντας η τελευταία κουβέντα που μου είπε στο αυτοκίνητο χαιρετώντας μου είπε να τους προσέχεις. Αυτή λοιπόν είναι μια υπόσχεση που την έδωσα όχι σαν δήμαρχος αλλά σαν Δήμος Νέας Μήνης. Γιατί πιστεύω κυρίες και κύριοι ότι όποιος και να είναι δήμαρχος, ο Δήμος Νέας Μύρνης θα είναι συμπαραστάτης και αρρωγός αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνονται. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Και επίσης θα ήθελα να καλέσω τον Δήμα, τον κύριο Αλέξανδρο Πιεραφιλίδη, πρόεδρο της Ειδικής Μόνης Επιτροπής Συμβουλής για τον Ελληνισμό της Εισφοράς και Βουλευτής του Δήμου. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους από καρδιάς. Υγεία, δύναμη, όμορφες στιγμές με ευαισθησία, ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Νομίζω ότι μετά τα όσα είδαμε είναι πολύ λίγα αυτά που μπορεί να πει κανείς ως πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς, τη διακομματική μας επιτροπή, που στην ειδική συνεδρίαση που έκανε με την παρουσία του κυρίου Πάρη Ασανάκη και των άλλων προέδρων εκπροσώπων Κωνσταντινοπολιτών Ιβρίων Πενεδίων, ειδική συνεδρίαση την οποία ευλόγησε με επιστολή του η αγιότητά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ο κύριος Βαρθολομαίος και προσδιορίσε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζήτησα και εγώ από την πλευρά μου να δημιουργηθεί η ειδική θεματική επιτροπή που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα ζητήματα Κωνσταντινοπολιτών, Ιμβρίων και Τενεδίων. Αυτό δεν ήταν μία απονομή χάρης, γιατί είτε εγώ ως Πόντιος, είτε ο κύριος Ασανάκης ως Ιμβρίος, είτε με τους Κύπριους που είχα δυνατότητα να συναντηθώ τον Ιούνιο στην Λευκωσία, νιώθουμε πολύ καλά, ξέρουμε, είναι εγγεγραμμένο στο DNA μας τι σημαίνει απώλεια πατρίδας και όσοι δεν το ξέρουμε προσωπικά, το ξέρουμε από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, ως διήγηση. Αυτή η φράση που είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μεταφερμένη στα ποντιακά, «Σύεται η ψή μου, γομούνται η γούλα μου», είναι αυτή η συγκίνηση που νιώθουμε σε όλη την περίκαυστο ζώνη του ελληνισμού που την ίδια ώρα που επιθυμεί και επιδιώκει συνθήκες ειρήνης, φιλίας, συνεργασίας, ταυτόχρονα διεκδικεί τα απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα όπως των Κωνσταντινοπολιτών. Εδώ να κάνω μια παρένθεση ως σύζυγος Κωνσταντινοπολίτης από Κατερλή, μπορεί να ξέρω και βιωματικά τι σημαίνει η σχέση με την πόλη, γιατί η πόλη είναι μία, ήταν, γι' αυτό την έλεγαν πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Και θέλω να ευχαριστήσω με αφορμή που ως δημοσιογράφος στη δεκαετία του 90 στην Τυπική Μακεδονία με μίλησε στις ευαισθησίες αλλά και τα αιτήματα αυτού του χώρου ο Γιάννης ο Πολίτης, ο πρόεδρος των Ιμβρίων Θεσσαλονίκη, μια που ο χώρος μου είναι η Θεσσαλονίκη, είδα και τον Παύλο τον Σταματίδη από την δυνατή, σημαντική, δραστήρια, προποπόρα Ένωση των Ιμβρίων Μακεδονίας Τράκης και της Θεσσαλονίκης.
Εσείς αποτελείτε παραδειγματικό μοντέλο. Υλοποιείτε στην πράξη και είναι όλα αυτά. Μη ζητάς να σου πει η πατρίδα τι μπορεί να κάνει για σένα. Δες τι μπορεί να κάνεις εσύ για την πατρίδα που αγαπάμε, που αποτελεί ιερή παρακαταθήκη να συνεχίσουμε να την διατηρούμε και να την φυλάμε με ενότητα ψυχής, ζωής, δρόσας και ζώσας διεκδίκησης στα φιλοκάρδια μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό θα θέλαμε να δώσουμε ένα δώρο και να βραβεύσουμε τα παιδάκια εμβριακής καταγωγής που φέτος πήγανε στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Καλούμε τα δίδυμα Ηλία και Παναγιώτη Μπρίκο, του Βίρονα Μπρίκου και της Κωνσταντίνας Τριβάνου από τα Γρήγορα. Παρακαλούμε τον κύριο Δήμα να δώσει τα δώρα. Τη Μάιρα Μουχάλη, του Άκη Μουχάλη και της Χρυσούλας Καρκαλένη από τα Γρήγορα. Δεν είναι εδώ, πολύ ωραία. Το Γιάννη Νικολέτα του Δημητρίου και της Βίκη Ζαχαρία, εγγονότης Άννας Τριανταφύλλου από τα Γρήγορα. Την Κατερίνα Νικολούδη του Μάριου και της Αλεξίας, εγγονή της Κατερίνας Σοφιάδου από την Παναγιά. Το Γιώργο Κανέλο, του Νίκου και της Αθνάς Κομνηνού, του Σχοινούδη. Ωραία, και στο σημείο αυτό κάνουμε πάντα. Ωραία, και το Γιώργο Χριστοφορίδη, του Σπίτικου από τα Γρήγορα. Η οποία είναι δωρεά της Ελένης Απίστολας και μνήμη του πατέρα της, του Παναγία. Πριν προχωρήσουμε στην κοπή της Βασιλόπιτας, είμαι υποχρεωτισμένος να σας μεταφέρω τις θερμές ευλογίες του Πατέρα του Έθνους, του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, καθώς επίσης και του τοπικού μας Πατέρα, του Μητροπολίτη μας Νέας Μύρνης κυρίου Σιμεών. Εύχονται ολόψυχα και ο Παναγιώτατος και ο Σεβασμιώτατος η νέα χρονιά να είναι ευλογημένη από το Χριστό μας και όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Μια ψυχή, ένας λαός
Μία γλώσσα, μια πατρίδα. Έτσι μου είπαν να σας μεταφέρω και σας το μεταφέρω. Ο Θεός μαζί σας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μορφήν αναλλοιώτος ανθρωπίνης προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσίαν πολιές λάχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί το μην θελήσει καταδέχεις αρχικήν, όπως πάψεις τα σκιώδη και περιένεις το κάλυμα των βαθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της η, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκαταβάσι σου. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεόπρεπος εδογμάτισας την πίσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα πατερώσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεήμην το μεγά έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης θε των όλων υπερούσι αιώντος την εμνιάψιον ευλόγησον περίοδον σώζον το ελέησου, το απείρο ηκτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας, σοι το μόνο δεσπότη, και εκβώντας φόβο λυτρωτά, έφορον πάση το έτος χορήγησον. Μπορείτε να καθίστε τώρα, εγώ συνεχίζω. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου και πατρός ημών Σημεών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα πυροφύστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των αίων ενή αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Έτι δεόμεθα του Συλλόγου Ιμβρίων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου και παντός του περιεστώτος λαού, των απεκδεχομένων το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσύ μου ημέρα ταύτη, επί τη εισόδε ημών εις τον αίων εν ιαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τον πλακούντα τούτων, τον προσφερόμενον εις δόξαν σύν και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου της Αρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον επί μας τους τα δώρα ταύτα ευτρεπίστατας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ελπίκαμεν το ζώον τη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, λήθινον εν αγαπής την ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράτους Μητρός,
τον Αγίης Πατρός Μόν Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η Αγίσιμον, δόξα Σοι, ο εν τη 8η ημέρα σαρκή περί την Ιθήνη καταδεξάμενος, δια την ημών σωτηρίαν και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθμών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής της Αμαρίτιδος, των Εναγίης Πατέρων ημών Βουκόλου Πολυκάρπου και Χρυσοστόμου Επισκόπων Σμύρνης, της Αγίας Ενδόξος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής και των Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, Ουρανοπάντορος του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο κομμάτι για τον Δεσπότη Χριστό, τον Κύριό μας. Τον λέμε Δεσπότη, μην παρεξηγήστε, διότι είναι εκείνος που δεσπόζει σε όλη μας τη ζωή και την ευλογή. Το δεύτερο, στην Παναγία μας Μητέρα. Το τρίτο στον Μέγα Βασίλειο. Το τέταρτο στον πατέρα του γένους μας, τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Το επόμενο στον Μητροπολίτη μας. Το επόμενο στην ηγεσία την κυβερνητική που βρίσκεται εδώ, ας το παραλάβει ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Βουλευτική. Στον τοπικό άρχοντα, το δήμαρχό μας, τον κύριο Τζουλάκη, και στον πρόεδρο του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Από εδώ και πέρα εσείς κόψτε, συνεχίστε, ο Θεός μαζί σας, καλή χρονιά. Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο. Γυμνάσιο Λύκειο. Παναγία. Θα το παραλάβει ο κύριος Τρίπουλας και Κιδέλης, σαν πρόσωπο. Λάπιο. Κυρία Ζεκίνη. Κάστρο. Ο κύριος Γιαλιάς. Καλή χρονιά. Κλική. Κλική. Ο συνοπτός πρόσφατος από εδώ. Κυρία Χριστοφόρη. Καλώς ο κύριε Πρόεδρε, που είναι πιο πρόσφατο. Κυρία Ζουλέλη. Αγρίδια. Κυρία Αγγελική Μουχάλη. Πάμε ψηφία.
Σχοινούδη. Ο κύριος Ταλιαδούρος Στράτος. Κύριε Ταλιαδούρε. Κύριε Πρόεδρε. Εθνική Ένωση Μακεδονίας Τράκης, Εταιρεία Μελέτης Ύμβρου και Τενέδου. Σύνδεσμος Προστασίας Αλληλεγγύης Βιώσιμης Ανάπτυξης Ύμβρου. Ο κύριος Καραδημήτρης. Να το μεταφέρετε. Σύλλογος Αλληλεγγύης Αλληλοβοήθειας Σχοινουδίου. Ο κύριος Λαφιατής. Εκπαιδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ύμβρου. Ο κύριος Σάρ. Σύλλογος Ιμβρίων Κωνσταντινούπολης. Ο κύριος Μαυρόπουλος. Σύλλογος Ιμβρίων Μελβούρνης. Σύλλογος Ιμβρίων Σίδνεϊ. Σύλλογος Ιμβρίων Αδελαΐδας. Σύλλογος Ιμβρίων Γερμανίας. Σύλλογος Ιμβρίων Αμερικής. Σύλλογος Ιμβρίων Νοτιού Αφρικής. Πνευματικό Κέντρο Ιμβρίων Σαλαμίνας. Άγιος Πανούριος. Ο κύριο Μουχάλη Μπάμπου, είδα. Σύλλογος Τενεδίων Οθένης. Ιωνκό. Ο κύριος Μαυρόπουλος. Σύρκη. Λοιπόν, αποκλειστικά για φέτος κόβουμε και για το περιοδικό σχεδία, το οποίο είναι το περιοδικό των Αστέγων της Αθήνας και πωλείται έξω από το Σύλλογο αυτή τη στιγμή προς ενίσχυσή τους. Και έχει και συνέντευξη του Πατριάρχη μας βέβαια σε αυτό το τεύχος. Για τις επιτροπές του Συλλόγου μας. Νεολαίας Κυριών, Πολιτισμού και Επικοινωνίας, Συντονιστική Επιτροπή Ιμβρίων, Οικονομική Επιτροπή. Ο κύριος Παπουλίδης. Σαν καινούριο μέλος της Νεολαίας, ύστερα από την επιτυχή οργάνωση που είχαμε στην εκδήλωση του Πατριάρχη, είναι ένα καινούργιο μέλο τη Νεολαία και πολύ δραστηριό. Ποδοσφαιρική ομάδα Ύμβρος και ό,τι μένει στο κηλικείο, Στο σημείο αυτό παρέλειψα να αναφέρω ότι σήμερα μαζί μας είναι η κυρία Εύα Παπαδάτου, Διευθύντρια Ευρώπης Γενικής Γραμματείας και Απόδημο Ελληνισμού. Όπως κάθε χρόνο για το φλουρί, σας έχουμε δώσει σε όλους κατά την είσοδό σας χαρτάκι, θα κάνουμε κλήρωση. Το δώρο είναι μια χρυσή είδος που προσφορά του κυρίου Στέλιου Πούλαδου. Θα παρακαλούσα ένα παιδάκι, κύριο εδώ, να τραβήξει ένα χαρτάκι. Είναι το 199.
199. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύνδεση με την κοπή της πίτας του συλλόγου εκεί. Ακόμα, αν σας κουράσαμε.
Ακούγοντας λοιπόν ένα τραγουδάκι για πρώτη φορά από τα παιδιά του σχολείου σε απευθείας σύνδεση από την Ήμβρο, τελειώσαμε και την τελετή υποπής της πείνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κομμάτι για όλους στην έξοδό σας. Μπορείτε να παραλαμβάνετε από τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ που μας θυμήσατε. Καλή χρονιά για τον